Και εμείς πάμε να βρούμε τώρα, να δούμε μια ωραία εικόνα, διότι είχαμε πει για τον Ισθμό της Κορίνθου και για τα έργα αυτά από τις κατολισθήσεις. Τώρα έχουμε τα έργα αποκατάστασης ενός μέρους του Ισθμού της Κορίνθου και εκεί βλέπουμε τον δικό μας Αντώνη Κρητικό. Αντώνη, τι ωραία εικόνα έχεις. Καλημέρα. Είδες. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είδες τι ωραία εικόνα. Μου θυμίζεις τα νιάτα μου, Αντώνη. Μου θυμίζεις τα νιάτα μου, διότι είχα κάνει το ίδιο ρεπορτάζ. Το 82, 83, 84, πάλι με βάρκα εκεί στον Ισθμό πέρασα. Για το ίδιο θέμα. Για το, ναι, πάλι ήταν κατολιστήσεις και μάλιστα. Αυτό και τέτοια, ναι. Έλα, Αντώνη. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην Διόρυγα της Κορίνθου, εδώ που συντελείται τους τελευταίους μήνες ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης. Και αυτό γιατί είχαμε δει απανωτές και αλλεπάλληλες κατολισθήσεις μεγάλου μέρους του Ισθμού της Διόρυγας να πέφτει μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα να είναι αφενός επικίνδυνο για τα πλοία που περνούν από εδώ, αφετέρου να είναι και κλειστό το σημείο σε πολλά μέρη του στην διάρκεια του διάπλου. Τώρα θέλω να σας πω ότι από τον Ιούλιο ξεκινά και πάλι να λειτουργεί ο Ισθμός για 4 μήνες, για όλη δηλαδή την σεζόν. Θέλω απλά να σημειώσουμε, παιδιά, και αξίζει να το πούμε, ότι μόνο το 2019 είχαν διέλθει πάνω από 11.400 περίπου πλοία, και τουριστικά, Δημήτρη και Ελένα, και εμπορικά και όλων των ειδών. Και αυτό... Ναι, και αυτό γιατί, ξέρεις, αν δεν περνούν από εδώ, από την Διόρυγα, αναγκάζονται να κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου. Γλιτώνεις απλά χρόνο. Και μόνο για να φτάσουν από το Σαρονικό στον Κορινθιακό. Ναι, γλιτώνεις ναι. Χρόνο, καύσιμα, ειδικά και φέτος που τα καύσιμα στοιχίζουν και τόσο πολύ. Σωστά. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα πλοία. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι, ο Στέλιος ο Δανέζης σας δείχνει στο βάθος εκεί τα μηχανήματα τα οποία προχωρούν στις διαδικασίες της αποκατάστασης. Πολύμινη εργασία, δύσκολη εργασία, είναι πολύ μεγάλα τα τμήματα του βράχου που έχουν καταρρεύσει και έχουν πέσει μέσα στο νερό. Και ποια είναι η διαδικασία? Πρέπει αυτά να απομακρυνθούν, να μπει ένα προστατευτικό πλέγμα, να γίνουν συγκεκριμένες μελέτες έτσι ώστε να μην υπάρξει ξανά το ίδιο φαινόμενο. Αντιλαμβάνεστε ότι για ένα τόσο πολύ σύγχρονο καράβι, γιατί θα έχουμε και τραγωδία. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς τώρα βρισκόμαστε με το συνοδευτικό σκάφος εδώ της Διόρυγας ΑΕ που μας φιλοξενούν σήμερα για να σας δώσουμε την πλήρη εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι περνώντας από πάνω, ρε παιδί μου, πολλές φορές που το βλέπαμε κλειστό και δεν είχε διελεύσεις πλοίων, έλεγες ότι ήταν στενάχωρο. Τώρα λοιπόν από Ιούλιο ξαναξεκινά η λειτουργία, η διέλευση όλων των πλοίων και τουριστικών, που είναι πάρα πολλά φέτος τα τουριστικά πλοία που έχουν κάνει έτοιμα να περάσουν από τον Ισθμό, και εμπορικών και όλων των ειδών. Φυσικά με ασφάλεια αυτό προέχει. Γι' αυτό γίνονται και όλες αυτές οι εντατικές εργασίες. Και κοίταξε πόσο όμορφη εικόνα είναι να πάρεις τώρα, Δημήτρη, ένα σκαφάκι τουριστικό, ναι, να βάλεις δίπλα τη Λένα και να κάνετε βόλτα. Μην του λες έτσι, γιατί πιο πριν μας έλεγε ότι αργεί να έρθει το τέλος του Ιουλίου για να μπορείς να πάει διακοπές. Μην τον βάζεις τώρα σε διαδικασία. Είναι το καλό τη. Αλλά. Ναι, είναι. Κοίταξε να δεις. Ο Ισθμός της Κορίνθου είχε κλείσει. Τον είχαν ανατινάξει οι Γερμανοί φεύγοντας, ξέρεις. Όταν φύγανε οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Τον ανατινάξανε και έμεινε κλειστός τότε πολύ, γιατί δεν ήταν και τα σημερινά μέσα. Φαντάζομαι ότι τώρα θέλει 4 μήνες να τον φτιάξουν. Φαντάζομαι τότε. Λοιπόν, από τότε που τον έσκαψε ο Χαρίλαος Τρικούπης μέχρι σήμερα έχει υποβοηθήσει πολύ. Είναι ένα σήμα κατά τεθέν. Ήταν 2 χρόνια κλειστός τώρα για τα πιο πρόσφατα. Από Ιούλιο, όπως μας είπε, λοιπόν, και ο Αντώνης, θα τα ξαναπούμε. Μιας και το είπες, Δημήτρη, να σου πω μόνο ότι η περιφέρεια εδώ της Πελοποννήσου ετοιμάζει πρωτομή του Χαρίλαου Τρικούπη, η οποία θα τοποθετηθεί όταν θα ανοίξει και ο Ισθμός, καθώς, όπως είπες και εσύ, ήταν αυτός ο οποίος εμπνεύστηκε και υλοποίησε εδώ το έργο. Δεν το εμπνεύστηκε μόνο. Το έφτιαξε. Με τις τσάπες το κάνει. Το υλοποίησε. Με τις τσάπες τον σκάψαν το χαντάκι. Δεν είναι απλό πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Κρητικό από τον Ισθμό της Κορίνθου.